σας και καλωσορίζετε σε μια ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε έναν δίσκο εσωτερικό ενός λάπτοπ εξωτερικό και να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή μας. Αρχικώς, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να βγάλετε τον παλαιό δίσκο από το λάπτοπ, εκτός αν θέλετε να βάλετε κάποιο καινούργιο, κάποια αλλαγή. Εφόσον λειτουργεί λοιπόν ο δίσκος αυτός, θα πρέπει να πάρουμε ένα εξάρτημα απλό και σχετικά φτηνό, το οποίο είναι, θα σας δείξω αυτό που πήρα εγώ. Ναι, το Gembird με USB 3 μέχρι 2,5 inches enclosure, μέσω του οποίου θα συνδέσουμε το laptop δίσκο για να δούμε πώς μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εργαλείο μας δίνει. Το πρώτο εργαλείο που έχουμε είναι ένα καλώδιο το οποίο είναι μέσω USB. Μας το παρέχει μέσα στο κουτί, πολύ θετικό αυτό, δεν χρειάζεται δηλαδή να αγοράζετε και καλώδιο. Μία USB στον δίσκο και μία άλλη εδώ. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο δεν το περίμενα ούτε αυτό, παρέχει επίσης και κατσαβιδάκι, για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Εδώ είναι λοιπόν το κουτί μας, Gembird, βλέπετε. Και αυτός είναι ο δίσκος, ο οποίος έχω βγάλει για να τον εγκαταστήσω. Θα δείτε πόσο απλό είναι. Αυτό παρέχεται μαζί με την συσκευή του δίσκου εδώ. Θα συνδέσουμε τις δύο υποδοχές με τον δίσκο μας. Και αυτή είναι η USB από την οποία θα γίνει η σύνδεση. Πάμε λοιπόν να δούμε. Από την πάνω πλευρά εδώ του κουτιού θα βάλουμε τον δίσκο μας σε ευθεία γραμμή που λένε, απαλά, και στην συνέχεια θα συνδέσουμε και το εξωτερικό μας USB. Αφού συνδέθηκε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για δράση. Η μία USB θα μπει στη μία πλευρά. Λαμπρά. Η άλλη θα μπει στο λάπτοπ μας. Θα βγάλουμε μία. Ναι. Ακούσαμε τον γκλουπ. Βλέπει τον δικό μας δίσκο που έχουμε συνδέσει. Επίσης, έχουμε και αυτές τις βιδούλες εδώ. Άλλωστε, πού θα χρησιμεύει το κατσαβιδάκι μας. Αφού ολοκληρώσουμε όλο αυτό που βλέπετε το setup, απλό, παίρνουμε αυτές τις βίδες, τρεις βλέπω στον ορίζοντα, και βιδώνουμε στις άκρες του δίσκου. Αυτή εδώ δεν χρειάζεται βίδα, γι' αυτό μας έχει τρεις. Για να σταθεροποιηθεί ο δίσκος και να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.